συζήτηση εδώ πολιτική. Θα πάμε να καλησπερίσουμε στο στούντιο της τηλεόρασης επιλογές τον κύριο Χρήστο Αγγελάκη, υποψήφιο βουλευτή Σερών του ΚΚΕ. Καλώς ήρθατε κύριε Αγγελάκη. Καλησπέρα κύριε Κώτα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Στην τελική ευθεία λοιπόν των εκλογών, λίγες ώρες μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες. Αύριο είναι και η τελευταία μέρα έτσι, των δραστηριοτήτων των πολιτικών αρχηγών. Να ξεκινήσουμε κύριε Αγγελάκη με τα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε από τον κόσμο, γιατί είστε σε συνεχόμενες έτσι, συναντήσεις με τους κατοίκους της Περιφερειακής μας Ενότητας. Λοιπόν, λίγες ώρες μείνανε μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες. Έχουμε οργώσει όλο τον νομό Σερών. Βέβαια, εμείς ήμασταν ακόμα που δεν απευθυνόμαστε στον κόσμο μόνο προεκλογικά, αλλά και μετά τις εκλογές και πριν. Είμαστε γνωστοί για τους αγώνες μας γενικότερα και στον νομό και πανελλαδικά. Φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση ισχυροποίησης και συσπήρωσης του κόμματος. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε να φανεί και στις κάλπες μέσα και από αυτή τη σκοπιά καλούμε και από αυτό το βήμα όλους τους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, να ενισχύσουν τη μόνη δύναμη που υπερασπίζεται επί της ουσίας τα συμφέροντά τους. Γιατί όπως το έχουμε πει και με το κάλεσμα που έχουμε κάνει και έχουμε μοιράσει σε όλο τον κόσμο, η επόμενη μέρα των εκλογών δείχνει ότι όποιος και να είναι κυβέρνηση, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η Νέα Δημοκρατία, τώρα κρίνεται για το αν θα είναι αυτοδύναμη, αν θα μπει κάποιο κόμμα από δίπλα σαν τσόντα, ρε παιδί μου, κατά πόσο θα είναι ισχυρή αυτή η δύναμη στη Βουλή, δηλαδή το ΚΚΕ, που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, να απαντήσει σε όλη την αντιλαϊκή λέλαπα που ετοιμάζουν από τις 8 του μηνός και μετά. Και το λέμε αυτό γιατί πολύ απλά όποια κυβέρνηση και να βγει είναι αναγκασμένη να εφαρμόσει τα μνημόνια των προηγούμενων χρόνων που όλα τα αντιλαϊκά κόμματα, τα αστικά κόμματα συνυπέγραψαν από κοινού και είναι ένας μπούσουλας, η κατευθύνση που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ματωμένα πρωτογενή προεράσματα και μάλιστα δεν είναι κρυφό ότι στις 8, άντε στις 9, το Eurogroup θα κουνήσει για άλλη μια φορά το δάχτυλο προς την Ελλάδα, ώστε να επιτευχθούν από τη μία οι ρυθμοί ανάπτυξης που επιδιώκει η αστική τάξη και το κεφάλι της χώρας μας και από την άλλη να ματώσει με νέα μέτρα το λαό μας. Επομένως, κύριε Αγγελάκη, το δίλημα των εκλογών ποιο είναι για την επόμενη μέρα και γιατί οι ΣΕΡΕΙ να στηρίξουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το δίλημα είναι πόσο ισχυρότερο θα είναι το ΚΚΕ, γιατί επί της ουσίας είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του λαού. Mm-hmm. Και το λέμε αυτό πολύ συγκεκριμένα γιατί αυτή τη στιγμή μέσα στη Βουλή, έτσι πως φαίνονται και από τις δημοσκοπήσεις, θα διαμορφωθεί μια κατάσταση που λέει τι. Ότι θα έχουμε 4 κόμματα τα οποία έχουν ψηφίσει και στηρίζουν με νύχια και με δόντια τα μνημόνια. Mm-hmm. 2 κόμματα τα οποία είναι ακροδεξιά φασιστικά κόμματα και η μόνη δύναμη υπεράσπισης των συμφερόντων των εργαζομένων της μικρομεσαίας αγροτιάς που είναι το ΚΚΕ. Και η ψήφος του ΚΚΕ δεν είναι μόνο εκλογική, είναι αυτό που είπα και στην αρχή δηλαδή, αλλά είναι και μήνυμα ελπίδας όλων των εργαζομένων για να συνεχίσουμε και στο δρόμο του αγώνα, εκεί που τελικά κρίνονται όλα, και από αυτή τη σκοπιά έχει αξία το πόσο πιο ισχυρό θα είναι το ΚΚΕ και στη Βουλή. Γιατί να υπενθυμίσω και σε όλους τους ΣΕΡΕΙ που μας βλέπουν ότι ισχυρό ΚΚΕ μέσα στη Βουλή σημαίνει αύξηση των αγώνων, δυσκολία στα αστικά κόμματα να περνάνε αντιλαϊκά μέτρα. Σε αντίθεση, μείωση του ΚΚΕ σημαίνει πιο εύκολα και χωρίς μεγάλους αγώνες κινητοποίησης να περνάει όλη αυτή η αντιλαϊκή πολιτική την οποία την έχουμε επισημάνει εδώ και αρκετό καιρό. Πρόσφατα ο επικεφαλής του Μέρα 25, ο κύριος Βαρουφάκης, είπε ότι εάν δεν ήταν επικεφαλής στο Μέρα 25, θα ψήφιζε ΚΚΕ. Και το ερώτημα που γεννάτε είναι γιατί τότε δημιούργησε το Μέρα 25 που θα μπορούσε κάλλιστα να έρθει με εσάς. Τι απαντάτε για Εντάξει, αυτά όλα, είναι προεκλογικά τρίκ. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι γνωστός. Είναι αυτός που διαμόρφωσε τη συμφωνή με το 70% του Δευτέρου Μνημονίου. Mm-hmm. Είναι ο γνωστός νονός που βάφτισε την Τρόικα θεσμούς και άλλαξε το μνημόνιο με άλλη ονομασία. Είναι γνωστός ότι έστειλε επιστολική ψήφο για τη στήριξη του Τρίτου Μνημονίου και είναι ακριβώς ένα κόμμα που εμείς λέμε είναι άνθρωπος του Σόρος, ρε παιδάκι μου, που ήρθε εδώ πέρα να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα, να αποτελέσει και ένα ανάγχωμα, αν θέλετε, προς την ριζοσπαστικοποίηση του κινήματος.
και να κόψει, αν θέλετε, και τη δύναμη του ΚΚΕ. Γι' αυτό και λέμε ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εκλογιστούν σε τέτοιες δυνάμεις, αλλά ούτε και σε δυνάμεις όπως κόμματα τύπου Βελόπουλου, που είναι γνωστοί γυρολόγοι της πολιτικής, είναι γνωστός, ας πούμε, από πού ξεκίνησε, πού κατέληξε και τι εκπροσωπεί. Με αυτή την έννοια, είτε από την αριστερή πλευρά είτε από τη δεξιά, βλέπουμε ότι το σύστημα φροντίζει πάντοτε πριν το ΚΚΕ να βάζει κόμματα με πιο light θέσεις να εγκλωβίσει τους εργαζόμενους, ώστε να μην καρποθεί το ΚΚΕ αυτό τον κόσμο που, αν θέλετε, καθημερινά στους αγώνες είναι μαζί μας. Τα μηνύματα, γιατί τις τελευταίες μέρες έχουν δημοσιευθεί δημοσκοπήσεις, έτσι αποτυπώνουν, δεν ξέρω, την αντίδραση και όχι μόνο των πολιτών. Τα μηνύματα ποια είναι, διότι βλέπουμε πάλι, κύριε Αγγελάκη, το ΚΚΕ είναι στο 8-9%, πόσο είναι περίπου? Όχι, μικρότερο δείχνουν δημοσκοπήσεις. Ναι, αυτό αποτυπώνεται, δηλαδή η καθημερινή επαφή που έχετε με τον κόσμο, ο οποίος αντιδρά στα μέτρα, στα μνημόνια, στις περικοπές των συντάξεων και μισθών. Αυτά γιατί δεν αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις? Λοιπόν, καταρχήν να σας πω το εξής. Είναι λογικό ο κόσμος μετά από 2 μήνες περίπου εκλογικής αναμέτρησης προεκλογικού αγώνα και με μπροστά στις ευρωεκλογές και τις δημοτικές, αλλά και τώρα μπροστά στις εθνικές, φαίνεται ότι υπάρχει μια κούραση και είναι και αντικειμενικό κιόλας. Από την άλλη, μην ξεχνάμε και σε τι συνθήκες οι κομμουνιστές, το ΚΚΕ, προσπαθεί να δώσει τη μάχη της ενημέρωσης. Με την έννοια πια ότι βλέπουμε ότι τα αστικά επιτελεία είναι τόσο πολύπλοκα, έχουν σχεδιασμούς, έχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν τρόπους που μέσα σε χώρους δουλειάς απειλούν και τρομοκρατούν εργαζόμενους, ώστε να αποκόψουν, αν θέλετε, αυτή τη σύνδεση που επιδιώκουμε και εμείς σε ΚΚΕ και εδώ στις ΣΕΡΕΣ, να υπάρχει μεταξύ του κόμματος και των εργαζομένων. Από εκεί και πέρα και εμάς μας απασχολεί το μικρό ποσοστό του κόμματος, αλλά θα πω το εξής, το έχω επισημάνει αρκετές φορές. Η ψήφος του ΚΚΕ είναι σύνθετη ψήφος. Γιατί? Γιατί εμείς δεν καλούμε τον εργαζόμενο, τον απλό λαό, να ψηφίσει στις 7 Ιουλίου και στις 8 να πάει στις παραλίες και στο σπίτι του. Εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους την επόμενη ακριβώς μέρα να είναι κοντά στο μετερίζει του αγώνα, στα προβλήματα που θα δημιουργηθούν σε χιλιάδες χώρους εργασίας, να διεκδικήσουν από κοινού την ανάκτηση απολειών, όπου κανένα κόμμα αυτή τη στιγμή δεν βάζει στο πρόγραμμά του, παρά μόνο το ΚΚΕ, να διεκδικήσουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως κάναμε και το προηγούμενο διάστημα, όπως θα συνεχίσουμε και να κάνουμε. Και μπορεί να είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά βλέπουμε σε μία σειρά χώρους τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι στον κλάδο του επισητισμού και του τουρισμού, με τις χιλιάδες υπερορίες, τις 11 μέρες και 15 σερί εργασίας, στο πώς στηβάζονται οι εργαζόμενοι μέσα σε ένα δωμάτιο ενός ξενοδοχείου και όλα αυτά τα ζητήματα. Και πριν, αν θέλετε, και τις προηγούμενες εβδομάδες, είχαμε μια σειρά κινητοποιήσεις και στην Τράπεζα Πειραιώς, με ορισμένες αλλαγές που προσπαθούν να γίνουν και κάποιες απολύσεις, όπως και σε άλλα εργοστάσια εδώ στην ευρύτερη περιοχή μας, στην Κεντρική Μακεδονία. Με αυτή την έννοια είναι δύσκολη η προσέγγιση προς το ΚΚΕ, γιατί είναι μια ψήφος που έχει απαιτήσεις. Γι' αυτό και έχει αξία όλοι αυτοί οι αγωνιστές, ο κόσμος, ο ριζοσπαστικός, που αντιλαμβάνεται το πόσο κρίσιμη είναι η συγκεκριμένη εκλογική μάχη, να ενισχύσει το ΚΚΕ, να μπει μπροστά στο να συσπυρώσουμε κι άλλον κόσμο, να ενημερώσουμε κι άλλον κόσμο, γιατί λέμε ότι αυτή η μάχη είναι κρίσιμη. Και είναι κρίσιμη γιατί επί της ουσίας δεν έχει σημασία ποια κυβέρνηση θα είναι την επόμενη μέρα. Όποια και να είναι, είναι γνωστό το τι τακτική έχει, τι πρόγραμμα είναι αναγκασμένη να εφαρμόσει. Το ζήτημα είναι κατά πόσο θα ενισχυθεί αυτή η δύναμη που θα βρίσκεται και μέσα στη Βουλή και έξω να αγωνίζεται για να προασπιστεί τα συμφέροντα των εργαζομένων και των κοινωνικών στρωμάτων γενικότερα. Άρα βλέπετε, όποια και να είναι η κυβέρνηση την επόμενη της 7ης Ιουλίου, θα φέρει και νέα μέτρα με περικοπές κτλ. Μα κύριε Κώτα, τώρα η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται και όλα τα αστικά κόμματα, κατά κύριο λόγο για δίκαιη ανάπτυξη μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, για βιώσιμη ανάπτυξη μιλάει η Νέα Δημοκρατία. Η ανάπτυξή τους πατάει ακριβώς πάνω σε όλες τις απώλειες που είχαν οι εργαζόμενοι το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή στις μειώσεις μισθών, στις μειώσεις στις αυξήσεις των εισφορών, σε περικοπές σε υγεία, πρόνοια, παιδεία και όλα αυτά. Επομένως, άμα οποιαδήποτε κυβέρνηση βγει, η οποία δεν έχει φιλολαϊκό πρόσημο, να πάρει μέτρα υπέρ του λαού, που εμείς λέμε αποκλείεται, γιατί είναι όλες οι κυβερνήσεις και κόμματα που υπερασπίζονται μία χούφτα ανθρώπων του επιχειρηματικού κόσμου, μάλλον την πλειοψηφία του επιχειρηματικού κόσμου, των μεγάλων εργοστασιάρχων
και εφοπλιστών, για να το εξηγήσω καλύτερα. Ακριβώς πάνω σε αυτό δεν μπορεί να πάρει φιλολαϊκά, φιλοεργατικά μέτρα. Με αυτή την άποψη θα οξυνθούν κι άλλο τα μέτρα απέναντι στους εργαζόμενους, απέναντι στη μικρομεσαία αγροτιά. Και δεν το λέμε έτσι τυχαία, γιατί μια σειρά από αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης το αναδεικνύουν πάρα πολύ έντονα. Για παράδειγμα, στον αγροτικό τομέα είναι ξεκάθαρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σου λέει? ΚΑΠ, περιορισμό στο τι θα σπείρεις, περιορισμό στο τι θα παράγεις. Και τι σου λέει? Ήρθε η ώρα στην Ελλάδα να τελειώνουμε με τη μικρομεσαία αγροτιά. Και αν δείτε τα προγράμματα τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Δημοκρατίας, τέτοια βάζουν στα προγράμματά τους, με την έννοια πρέπει να τελειώνουμε με τη μικρή ιδιοκτησία, με το μικρό κλήρο, με τους μικρομεσαίους αγρότες. Γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο, επομένως πρέπει, αυτό βάζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η γη να πάει σε λίγα χέρια, ώστε οι μικρομεσαίοι αγρότες να γίνουν εργάτες γης για να μπορούν με μικρότερο κόστος να αυξήσουν, πώς το λένε, τον ανταγωνισμό τους, τα κέρδη τους σε σύγκριση με άλλες αγορές. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους αυτοαπασχολούμενους. Θέλουν να τελειώσουν με τα μικρομάγαζα. Γι' αυτό και λέμε ότι έχει αξία τόσο για τον αυτοαπασχολούμενο, όσο για τον αγρότη, αλλά και κυρίως για τους εργαζόμενους, να βρει αποκούμπι στο ΚΚΕ. Mm-hmm. Να θυμηθεί ότι το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα με 100 χρόνια ιστορίας που δεν τον πρόδωσε ποτέ, που καθημερινά είμαστε μέσα και έξω από χώρους δουλειάς, προσπαθούμε να αναδείξουμε ζητήματα και στο εργατικό κίνημα τι συμβαίνει, αλλά και μέσα σε χώρους δουλειάς, και γενικότερα να αρχίσουμε να βλέπουμε διεκδικήσεις και να έχουμε κάποιες μικρές για αρχή κατακτήσεις. Και αν θέλετε, επειδή γνωριζόμαστε και εδώ στις ΣΕΡΕΣ, οι μάχες που δίναμε όλο το προηγούμενο διάστημα στο επίπεδο του κινήματος, που λέγαμε ας πούμε για τη συνδικαλιστική μαφία της ΓΕΣΕ, έχει άμεση σύνδεση και με τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας μας και με τους σχεδιασμούς τους, με την έννοια πια ότι για πρώτη φορά οι ίδιοι επιχειρηματίες, φαίνονται και από το εξώδικο που στείλαμε, ας πούμε, οι ίδιοι επιχειρηματίες συσχώρησαν και θέλαν να πιάσουν μέρος, να είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Από αυτή τη σκοπιά, δυναμώνοντας το ΚΚΕ, δυναμώνοντας από τις 8 Ιουλίου την παρέμβαση των ταξικών δυνάμεων μέσα στα συνδικάτα, αλλά και ενισχύοντας κάθε αγωνιστική κατεύθυνση, πρέπει να πούμε ένα δεν πάει άλλο. Και με αυτή την έννοια έχει σημασία το πόσο δυνατό θα είναι το ΚΚΕ από την επόμενη μέρα των εκλογών. Κύριε Αγγελάκη, εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να μεταφέρω το μήνυμα που έστειλε ο Γενικός Γραμματέας από το Σύνταγμα εχθές και εδώ στις ΣΕΡΕΣ, που ήταν πιο να απευθύνω κάλεσμα προς όλους τους αριστερούς και προοδευτικούς ανθρώπους, προς όλους τους κομμουνιστές, και να πάμε να πάρουμε πίσω τη σημαία του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, που δυστυχώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τις έχει βάλει δίπλα στις ματωβαμένες σημαίες του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναγκάσουμε να πάρουμε πίσω τις φωτογραφίες των ηρώων μας, που τόσα τα τελευταία χρόνια ήταν μέσα στα Υπουργεία, δηλαδή του Άρη και του Μπελογιάννη, μέσα στα Υπουργεία που γράφανε και υπογράφανε όλα αυτά τα αντεργατικά μέτρα, και να μην αφήσουμε από σήμερα, αύριο, τις λίγες ώρες που απομένουν, κανέναν άνθρωπο να μην έχει στο χέρι το ψηφοδέλτιο. Επομένως, εργάτη τον εργάτη, σπίτι το σπίτι, αγρότη τον αγρότη, να δώσουν μέχρι και τελευταία ώρα τη μάχη των εκλογών. Όσο πιο ισχυρό το ΚΚΕ, τόσο πιο δυνατός θα είναι ο λαός την επόμενη μέρα. Κύριε Αγγελάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.